Δίνουμε συνέχεια στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, και πάμε σε ένα θέμα που μας έκανε ευχάριστη έκπληξη και νομίζω ότι αξίζει τις δημοσιοποιήσεις και τις περισσότερο ανάπτυξης αλλά και ανάδειξής του. Θα πάμε σε μία περιοχή εδώ του Δήμου Κοζάνης, την Αιανία αλλά και την πόλη της Κοζάνης. Εκεί δραστηριοποιείται η μη κερδοσκοπική εταιρεία με δύο νέους ανθρώπους, συνιδρυτές, και που έχει φιλόδοξα και σχέδια, αλλά κυρίως έχει και πολλές δράσεις. Θα ξεκινήσω για να μας παρουσιάσουν οι ίδιοι τις δράσεις αυτές με τις συστάσεις. Είναι μαζί μας ο Μάρκος Οχιώνος και η Μαρία η Στεφανίδου. Καλησπέρα και στους δύο, δύο νέοι άνθρωποι. Θέλω να μας αυτοσυστηθείτε, να μας συστηθείτε καλύτερα. Ποιοι είστε, τι κάνετε, πόσο ενδιαφέρον είναι αυτό που δημιουργείτε και που απευθύνεται κυρίως στους νέους. Καλησπέρα κύριε Μαυρίδη. Ας ξεκινήσω εγώ, Μαρία μου, καλύτερα. Καταρχάς, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την φιλοξενία πάντα στο φιλόξενο σταθμό του Flash. Πιο παλιά ήμουν και εγώ εδώ πέρα σε κάποιες εκπομπές οικοδεσπότης, οπότε έχουν έρθει έτσι τα πράγματα κατά τα οποία αυτή τη στιγμή παρουσιάζουμε τον οργανισμό νεολαίας Go Alive. Ίσως είναι γνωστός σε αρκετούς από την περιοχή μας, σε αρκετούς νέους, καθότι πρόκειται για μια μη κερδοσκοπική πρωτοβουλία, η οποία ξεκίνησε το 2020. Σαν έδρα του οργανισμού είναι η πόλη της Κοζάνης, τα γραφεία μας είναι απέναντι από τον Άγιο Νικόλαο, στο Μπλιούριο, και σαν στόχο έχουμε την ενδυνάμωση της νεολαίας μέσω τεχνικών ενσυνειδητότητας και προώθησης της ευεξίας. Ίσως η Μαρία ως γιατρός θα μπορούσε να μας δώσει έναν ορισμό της ευεξίας για να μπούμε και λίγο στο κλίμα του τι κάνει η Go Alive και μετά να συνεχίσουμε για το τι κάνει ο οργανισμός μας. Καλησπέρα και από μένα. Καλησπέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την φιλοξενία. Η Go Alive λοιπόν έχει ως στόχο την ενδυνάμωση των νέων μέσω της ευεξίας όπως ορίζεται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Δηλαδή θέλουμε να προάγουμε την υγεία ως την πλήρη σωματική, ψυχική αλλά και κοινωνική ευεξία των ανθρώπων και όχι απλά την απουσία μιας αναπηρίας ή μιας ασθένειας. Οι νέοι άνθρωποι γενικά θεωρούνται υγιείς λόγω της ηλικίας τους και της έλλειψης συνοσιρότητας. Ωστόσο, παρατηρούμε στην εποχή μας ότι πάρα πολλοί νέοι αντιμετωπίζουν προβλήματα με άγχος, προβλήματα κοινωνικοποίησης και εμείς αυτό το κενό ερχόμαστε να καλύψουμε, να δώσουμε δηλαδή στους νέους την ευκαιρία να πάρουν μέρος σε δράσεις που θα προάγουν την υγεία τους και τη ζωή τους κατ' επέκταση. Αυτό έχει ως στόχο τους νέους της περιοχής ή παράλληλα εμπλουτίζουν δημιουργίες συλλογικές οι σκέψεις των νέων με αντίστοιχους νέους άλλων χωρών ή άλλων περιοχών. Έτσι ακριβώς είναι, κύριε Μαυρίδη. Οπότε, πηγαίνοντας στην καθαρά δραστηριότητα, την καθαρή δραστηριότητα του οργανισμού, αυτό που κάνει η Go Alive είναι να υλοποιεί ευρωπαϊκά προγράμματα στον τομέα του Erasmus Plus και του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, προγράμματα κινητικότητας, τα οποία σαν στόχο έχουν την ανταλλαγή διαπολιτισμικών στοιχείων ανάμεσα σε νέους, όπου νέος ορίζεται κάποιος από 13 μέχρι 30 σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να αναπτύξουν λοιπόν αυτή την ανταλλαγή των διαπολιτισμικών στοιχείων, αλλά παράλληλα να ενισχύσουν και τις δεξιότητες τις οποίες πρέπει να έχουν για να ανταποκριθούν ουσιαστικά στα ζητήματα που θέτονται σε αυτόν τον 21ο αιώνα, στα χρόνια στα οποία ζούμε. Άρα φεύγουν σε ταξίδια νέοι της περιοχής μας και αντίστοιχοι νέοι από άλλες χώρες έρχονται στην Κοζάνη, την Αιανή, ευρύτερα την περιοχή. Βλέπουν, μαθαίνουν ήθη, έθιμα, νοοτροπίες νέων, τρόπο ζωής. Έτσι ακριβώς. Εμείς ως οργανισμός αποστολής, μόνο να αναφέρω ότι ξεκινήσαμε από το 2020 μέσα στην πανδημία με λίγα προγράμματα. Το 2022 καταφέραμε να στείλουμε 126 νέους σε 25 διαφορετικά προγράμματα σύντομης διάρκειας στο εξωτερικό, από τη Σουηδία μέχρι την Ισπανία, μέχρι την Τουρκία, όλες οι ευρωπαϊκές χώρες περιλαμβάνονται και οι γειτονικές χώρες, στα πλαίσια συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τις όμορες χώρες. Οπότε 126 νέοι είχαν την ευκαιρία να ταξιδέψουν δωρεάν με τα έξοδά τους καλυμμένα, διαμονή, διατροφή και μεταφορικά έξοδα, αεροπορικά, ανάλογα με τη χιλιομετρική απόσταση από την πόλη της Κοζάνης στην αντίστοιχη χώρα που ταξίδεψαν. Και αυτό ήταν για το 2022. Το 2023 έχουμε καταφέρει ήδη να διπλασιάσουμε αυτούς τους αριθμούς. Σχεδόν 250 άτομα έχουν ταξιδέψει ήδη σε τέτοια προγράμματα σύντομης διάρκειας, Erasmus Plus, είτε Youth Exchanges, ανταλλαγές νέων, για νέους δηλαδή 18 με 30 ετών, πάνω σε διάφορα θέματα, ανθρώπινα δικαιώματα, περιβάλλον,
ψυχική υγεία, αθλήματα, επιχειρηματικότητα, αλλά και σε training courses, εκπαιδευτικά δηλαδή προγράμματα χωρίς όριο ηλικίας, για άτομα που ασχολούνται με τους νέους, youth workers όπως ορίζονται δηλαδή, ή άτομα γενικά που συμμετέχουν εθελοντικά σε τέτοιες οργανώσεις όπως η δική μας. Τώρα είναι μια ιστορία ανοιχτή, Μάρκο, μπορεί κανείς να συμμετέχει, τι προϋποθέσεις χρειάζεται για να συμμετέχει σε αυτές τις δράσεις ένας νέος? Απλά να είναι νέος κάτω των 30 ετών. Δυστυχώς τίθεται αυτό το όριο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν... Για λίγο, κύριε Κώστα. Το έχω χάσει, το έχω χάσει, είναι αλήθεια. Το ήθελα πολύ. Πέρυσι. Οπότε, απλά και μόνο να είναι νέος κάτω των 30 ετών, δεν χρειάζεται καν να έχει κάποια πιστοποίηση γνώσης αγγλικών ή να είναι φοιτητής. Είναι απλά για νέους κάτω των 30 ετών. Ενδεικτικά να σας πω ότι η Go Alive τον Σεπτέμβριο έφερε στην πόλη της Αιανής, διότι θέλουμε να υποστηρίξουμε και την περιφέρεια της πόλης μας, αλλά και κυρίως να αναδείξουμε... Η Αιανή βέβαια δεν είναι απλή περιφέρεια, έτσι. Είναι η πολιτιστική πρωτεύουσα, είναι η ιστορική πρωτεύουσα της Κοζάνης. Έτσι ακριβώς, και να αναδείξουμε ουσιαστικά το υπέροχο μουσείο το οποίο έχει και να εξάγουμε πολιτισμό μέσα από το μουσείο. Οπότε τον Σεπτέμβριο που μας πέρασε, φέραμε συνολικά 50 άτομα, δύο groups από 25 άτομα από όλη την Ευρώπη, τα οποία παρακολούθησαν κάθε τμήμα 8 ημερών ένα training course του καθένα, και τον Οκτώβριο θα έρθουν άλλα 70 άτομα περίπου, τα οποία νέα άτομα θα εκπαιδευτούν πάνω σε διάφορες προτεραιότητες που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως είναι η βιωσιμότητα, το περιβάλλον, όπως είναι οι δεξιότητες ζωής, όπως είναι το mindfulness με το οποίο ασχολούμαστε εμείς, την συνειδητότητα δηλαδή που έχει να κάνει με την ψυχική ηρεμία και το resilience, το να μπορεί κάποιος να είναι ανθεκτικός ουσιαστικά σε ό,τι συμβαίνει στο περιβάλλον του, μέχρι την επιχειρηματικότητα και τις τέχνες. Τώρα, το περιβάλλον, η κλιματική αλλαγή νομίζω είναι κάτι πολύ βασικό. Και αν μη τι άλλο, οι νέοι να το προσέξουν, γιατί είναι η επόμενη γενιά. Απλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρειάζεται και μεγαλύτερη προσοχή. Προσπαθεί να συγκεκριμενοποιήσει κάποιες αυθαίρετες έννοιες. Γιατί εμείς οι προηγούμενοι τα κάναμε μαντάρα, είναι αλήθεια. Έτσι. Και φαίνεται αυτό. Το έτσι ήταν τρόπος του λέγειν, αλλά γενικά βλέπουμε ότι υπάρχουν όντως συζητήματα, τα οποία καλούμαστε εμείς ως νέοι και η επόμενη γενιά από εμάς, γιατί καλώς ή κακώς και εγώ ίδιος έχω περάσει τα 30, είμαι στα 33 μου πλέον, οπότε βλέπω ότι πλέον καλούμε να λάβω κι εγώ έναν άλλον ρόλο. Οπότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αρχίζει και αυθαίρετες έννοιες, αόρεστες έννοιες, όχι αυθαίρετες, όπως είναι η βιωσιμότητα, να τις δίνει σάρκα και ωστά, όπως είναι το να μπορεί ένας νέος να αντιληφθεί ότι τα μέλλοντα μπορεί να μην είναι κάτι δεδομένο, αλλά να μπορεί να είναι, μπορεί να είναι ευκαιρία και μια δυνατότητα να διαμορφωθούν συλλογικά. Οπότε, παρακαλώ. Όχι, ολοκληρώστε, ήθελα να πάω στη Μαρία για να δούμε. Αυτά γενικά κάνει ο οργανισμός σε τοπικό επίπεδο και σε διεθνές επίπεδο όσον αφορά τις ανταλλαγές νέων. Επίσης υλοποιούμε πάρα πολλά τοπικά σχέδια όπως το Kozani Goes Green, όπως η ανάπτυξη δεξιοτήτων ενσυνείδητης ηγεσίας και άλλα, τα οποία περιλαμβάνουν κυρίως την πόλη της Κοζάνης, μετέπειτα την Δυτική Μακεδονία, αλλά και την πόλη της Κατερίνης, όπου είναι δύο όμορες περιοχές. Αλλά επίσης και εκεί θα ήθελα να μας βοηθήσει και η Μαρία να μας πει για το φεστιβάλ. Ναι, για το τι ετοιμάζετε τον Οκτώβριο, αλλά πριν από αυτό, αν βρίσκεται έτσι περιπτώσεις νέων που είναι στο περιθώριο επειδή δυσκολεύονται να κοινωνικοποιηθούν, που έχουν διάφορα ζητήματα, λέω ένα τυχαίο μου έρχεται πολύ πρόχειρα, έχει παχυσαρκία και ενδεχομένως δέχεται, είναι και αποδέχτης bullying. Να σας πω την αλήθεια, καθημερινά αντιμετωπίζουμε δυσκολίες έτσι, με νέους, με μειωμένες ευκαιρίες, αλλά ακριβώς αυτή η νέα για μας είναι η προτεραιότητα. Η αλήθεια είναι ένα από τα ζητήματα που αντιμετωπίζουμε είναι ο φόβος των νέων να ταξιδέψουν στο εξωτερικό, ο φόβος να κάνουν κάτι χωρίς τους φίλους τους ή χωρίς την οικογένειά τους. Και κυρίως ο φόβος των νέων από την περιφέρεια. Έτσι ακριβώς. Διότι όταν ανοίγουμε εμείς μια πρόσκληση και λέμε ότι θέλουμε 4 άτομα για την Νορβηγία, για παράδειγμα, και η πρόσκληση αυτή απευθύνεται σε 20.000 άτομα που έχουν τα social media, έχουμε πάρα πολλές αιτήσεις από Θεσσαλονίκη, Αθήνα. Οπότε η πραγματική πρόκληση είναι να υποστηρίξεις ένα νέο από την Κοζάνη, από τα Γρεβενά, από την Καστοριά ή ακόμα και από την Αιανή, το να ταξιδέψει μόνος του, μαζί με άλλη ομάδα βέβαια, αλλά να ξεκινήσει μόνος του από εδώ και να ουσιαστικά να διευρύνει αυτόν τον κύκλο, τον κύκλο ασφάλειας που αλλάξε έχει. Την ηλικία και θα είμαι πρώτος που θα βάσει μετά. Τι περιμένουμε τον Οκτώβριο, Να πω λίγο όμως για τους νέους με μειωμένες ευκαιρίες, ότι εμείς προσπαθούμε να τους υποστηρίξουμε, το γραφείο μας είναι ανοιχτό, κάνουμε συζητήσεις με νέους,
προσπαθούμε να λύνουμε απορίες και να υποστηρίζουμε με όποιον τρόπο μπορούμε και πριν από τη συμμετοχή σε ένα ταξίδι, αλλά και μετά από αυτό, έτσι ώστε να περάσουμε το μήνυμα σε όσο το δυνατόν περισσότερους νέους. Εμάς το όραμά μας είναι, αν γίνεται, όλοι οι νέοι από την Κοζάνη, όλοι οι νέοι από τη Δυτική Μακεδονία, να πάρουν τουλάχιστον μέρος σε μια ευρωπαϊκή κινητικότητα. Όλοι τουλάχιστον σε ένα πρόγραμμα. Θα αποκτήσουν έτσι φίλους από το εξωτερικό, θα έχουν μια ευκαιρία να εξασκήσουν τα αγγλικά τους, να αναπτύξουν ουσιαστικά την νοοτροπία και τους ορίζοντές τους. Αυτό είναι το όραμά μας και ελπίζουμε να το πετύχουμε. Πού σας βρίσκει κανείς και να κλείσουμε με αυτό? Λοιπόν, μας βρίσκει στον Πλιούριο, απέναντι από τον Άγιο Νικόλαο, στον Ημιόροφο. Εκεί είναι τα γραφεία μας, είναι ανοιχτά και πρωί και απόγευμα και εννοείται και στα social media, Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn, απ' όλα. Θα ήθελα όμως πραγματικά να πάρω το λίγο ακόμα από το χρόνο σας για να, πραγματικά να μιλήσουμε λίγο για το φεστιβάλ. Το φεστιβάλ Νεολαίας Κοζάνη, Kozani Goes, Kozani Youth Fest, που φέτος θα είναι η δεύτερη εκδοχή του. Πέρυσι είχε γίνει πολύ επιτυχημένο το 2022. Το 2023 θα γίνει 20, 21 και 22 Οκτωβρίου. Θα λάβει μέρος στην βιβλιοθήκη, στην Κοβεντάριο της πόλης Κοζάνης. Εκεί για τρεις μέρες πολλοί φορείς από τη Θεσσαλονίκη, η Ίασης από την Κοζάνη, η Άρσης από το Υπουργείο Πολιτισμού, από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, πάρα πολλοί φορείς οι οποίοι κάνουν προγράμματα για τους νέους, υλοποιούν προγράμματα, δίνουν ευκαιρία στους νέους, θα είναι εκεί για να δώσουν ενημέρωση στη νεολαία για το πώς μπορεί ο καθένας να λάβει μέρος στις πρωτοβουλίες που λαμβάνει ο κάθε φορέας. Την Παρασκευή 20 του μηνός θα γίνει μια πολύ ωραία συζήτηση ανοιχτής τραπέζης πάνω στις θεματικές που έχουμε θέσει, οι οποίες είναι η επιχειρηματικότητα, η βιωσιμότητα, οι δεξιότητες ζωής, όπως είπαμε, και οι δεξιότητες. Μαρία. Green Comp, Digi Comp, Life Comp και Entry Comp. Και επιχειρηματικότητας. Δεξιότητες επιχειρηματικότητας. Mm-hmm. Οπότε, να πούμε ότι έχουμε και ανοιχτές αιτήσεις για εθελοντές αυτές τις μέρες. Οπότε, σημαντικό. Αν κάποιος νέος από την πόλη της Κοζάνης, κατά προτίμηση, γιατί εδώ θα γίνει το φεστιβάλ, θέλει να βοηθήσει στη διοργάνωση, θα χαρούμε πάρα πολύ να τον έχουμε στην ομάδα μας. Νέος ή νέα, εννοείται. Και να πούμε ότι θα γίνει και με την υποστήριξη του Δήμου Κοζάνης και φυσικά και του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Και του Υπουργείου Πολιτισμού. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία, αν και νομίζω αυτό περιττεύει. Είναι δεδομένη. Εμείς θέλουμε στήριξη γενικά. Και εμείς θέλουμε στήριξη. Θα χαρούμε να σας ξαναφιλοξενήσουμε με αντίστοιχες τέτοιες ευχάριστες ειδήσεις, γιατί δυστυχώς έχουμε κατατίσει το good news να μην είναι news. Να μην αποτελεί είδηση και αυτό είναι πρόβλημα. Γίνονται πράγματα, γίνονται καλά πράγματα. Είναι Go Alive, είναι άλλοι οργανισμοί οι οποίοι παίρνουν πρωτοβουλίες και πραγματικά μας ενδιαφέρει πολύ να υποστηρίξουμε τους νέους περιοχής μας και πραγματικά η Κοζάνη, διότι αυτό αξίζει να σας πω μονάχα, ότι όλα τα άτομα που ήρθαν, επισκεφτήκαμε τη βιβλιοθήκη, πήγαμε στο Μουσείο της Ιαννής, κάναμε βόλτα στην Κοζάνη και όλα ήταν εντυπωσιασμένα από την ποσότητα της νεολαίας που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην πόλη της Κοζάνης, από την ποιότητα ζωής και από το πάρκο. Έστω όπως είναι όμως, τους αρέσει το πάρκο, τους αρέσει η βιβλιοθήκη, τους αρέσει να περπατάνε σε μια πόλη που έχει όρια, που είναι ασφαλής. Οπότε καλά είναι να εκτιμάμε κάποια πράγματα που ισχύουν για την πόλη μας και πραγματικά να τα αναδεικνύουμε και να κάνουμε συνειδητές επιλογές επιστροφής και ζώντας σε αυτή. Και αν μη τι άλλο, να δημιουργούμε και πρεσβευτές της χώρας και της περιοχής. Σας ευχαριστώ πολύ. Εμείς ευχαριστούμε, κύριε Μαυρίδη. Καλή συνέχεια.